Καλησπέρα σα. Κρίσιμη αλλά σταθερά ουδέτερη χαρακτηρίζουν οι θεράποντε ιατροί την κατάσταση τη υγεία του δημοφιλού στοπιού, Τόμο Πρωτόπαπα, ο οποίο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατική Θεραπεία. Να σα πω ότι παραμένει η πίεση του χαμηλά και όταν, για να είμαι σαφή, σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα, με τι υψηλέ τιμέ που είχε τι προηγούμενε ημέρε. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση και καμία επιβάρυνση στην κατάσταση τη υγεία του, γεγονό που ικανοποιεί του συγγενεί του. Σε ό,τι αφορά τώρα τη φαρμακευτική αγωγή, την οποία του έχουν χορηγήσει από την Πέμπτη το βράδυ, Παρασκευή ξημερώματα, οι γιατροί τι επόμενε ώρε, ενδεχομένω και αύριο, θα δουν πώ και αν θα αντιδράσει ο οργανισμό του. Ενώ σε ό,τι αφορά τι εξετάσει που έχουν σταλεί από την Πέμπτη στην Αγγλία, οι συγγενεί του περιμένουν τα αποτελέσματα αύριο ή την Τρίτη. Να σα πω φυσικά ότι οι γονεί του Τόμα Πρωτόπαπα, οι συγγενεί του, αλλά και φίλοι του, βρίσκονται καθημερινά στο νοσοκομείο. Και όπω έχουμε μάθει από του συγγενεί και ο Γιάννη Λουκάκο, αν δεν έρχεται κάθε μέρα, επικοινωνεί καθημερινά. Να θυμίσω ότι ο Γιάννη Λουκάκο ήταν ο παρουσιαστή τη εκπομπή στην οποία θα συμμετείχε ο Τόμα Πρωτόπαπας Έρχεται εδώ, ενημερώνεται. Αλλά αυτό που συγκινεί ιδιαίτερα του συγγενεί του ηθοποιού είναι ο απλό κόσμο, οι άνθρωποι που δεν τον γνωρίζουν, αλλά φτάνουν εδώ. Και μάλιστα, όπω χαρακτηριστικά μα είπαν, δίνουν μία εικόνα, ένα φυλαχτό για να μπορέσει ο Τόμας και τις ευχές του τι ευχέ του, φυσικά, για να μπορέσει ο Τόμα να ξεπεράσει ε, τον Μα uh, κίνδυνο. η ιστορία αυτή, η Ράνια έχει προκαλέσει συγκίνηση σε όλο το Πανελλήνιο Ήταν ιδιαίτερα αγαπητό uh, ηθοποιό και πολύ αγαπητό uh, και, uh, και στο δικό του περιβάλλον. Η <στά> το <στά> Ελένη είναι ένας, του. ένα πολύ κοινωνικό παιδί. Ένα uh, ηθοποιό, ο οποίο, uh, όπω χαρακτηριστικά λένε όσοι τον uh, γνώριζαν, είχε πάντα μία αστεία τάκα να πει και um, γενικότερα ήταν ένα παιδί που ήθελε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και θέλει να κάνει πολλά πράγματα. Και ξέρει Ράνια, αυτό είναι σπάνιο γιατί ο του. Ήταν ο ρόλο του κακού στο ΣΥΡΙΑΛ. Ναι, Παρόλα Ναι, και αυτά φορές, Αυτό είναι αγαπητό. αλήθεια, Ελένη, γιατί πολλέ φορέ ο, ο ρόλο του κακού και στα πλάνα που βλέπουμε από του βασιλιάδε ήταν το κακό παιδί του ΣΥΡΙΑΛ. Παρ' όλα αυτά όμω ε, το προφίλ του και ναι. ο τρόπο που ζούσε, που δρούσε και η γυμναστική που έκανε και στου αγώνε στου οποίου συμμετείχε, ε, καταλάβανε ότι ήταν ένα, 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 ένα παιδί το οποίο σαφώ ε, και υποδιόταν ε, ε, ένα ρόλο. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Να αρχιθούμε περαστικά,